Κύριε Λιάσκο, καλή σας ημέρα από την Καμωτινή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την άμεση σας ανταπόκριση εδώ στους 100,4 και στο Ράδιο Πατρίδα. Καλή σας μέρα και στους ακροατές σας την καλημέρα μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινώντας λοιπόν από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, κύριε Γενικέ, σχετικά με την προεδρική εκλογή, πιστεύετε ότι είναι εφικτή η συγκέντρωση των 180 ψήφων? Και επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι αν και σε άλλες εποχές υπήρχε πάντοτε ένταση γύρω από αυτό το θέμα, αλλά ποτέ καμία κυβέρνηση δεν έχει πέσει για αυτό το λόγο. Τελικά θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση? Πρώτα απ' όλα να πω ότι η συγκέντρωση των 180 βουλευτών δεν είναι ένα θέσπατο, δηλαδή με λίγα λόγια εκείνο που πρέπει και θεωρώ ότι θα επικρατήσει είναι η λογική που λέει ότι σήμερα η Ελλάδα αυτό που χρειάζεται είναι σταθερότητα για να μπορέσει να βαδίσει στο μέλλον με προοπτική. Και ειδικά αν θέλετε ο τουρισμός στον οποίο υπηρετώ έχει αυτή ακριβώς την προϋπόθεση. Δεν μπορεί ο τουριστικός κλάδος, ο οποίος πήγε θαυμάσια τα δύο τελευταία χρόνια, να μπορέσει να προχωρήσει και το 2015 με θετική προοπτική, δηλαδή να έρθουν 24 εκατομμύρια τουρίστες στην πατρίδα μας και να δώσουν ένα εισόδημα που είναι πολλαπλασιαστικό στην οικονομία χωρίς να υπάρχει σταθερότητα. Η προϋπόθεση λοιπόν δεν είναι αν θα συγκεντρωθούν 180 ή όχι, αλλά αν η Ελλάδα θα πρέπει να βαδίσει ένα δρόμο σταθερότητας και ασφάλειας, ένα δρόμο που θα της δώσει τη δυνατότητα να βγει επιτέλους από το μνημόνιο και να χαράξει τη δική της αναπτυξιακή πορεία. Εγώ θεωρώ ότι έτσι το αντιμετωπίζουν και οι Έλληνες βουλευτές στο σύνολό τους και είμαι αισιόδοξος ότι με αυτό το πρίσμα θα δουν και την ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η σταθερότητα λοιπόν είναι το ζητούμενο. Κύριε Γενικέ, πώς κρίνετε τη διαπραγμάτευση στο Παρίσι? Ακούστε, είναι μια πραγματικά σκληρή διαπραγμάτευση. Έχουμε πλέον, είναι μονόδρομος για μας να το πω διαφορετικά, να επιτευχθεί η συμφωνία, διότι μόνο με την επίτευξη της συμφωνίας με την Τρόικα η Ελλάδα πλέον μπορεί να βγει από το μνημόνιο. Αυτός ο δρόμος για μερικούς φαντάζει, να το πούμε έτσι, δρόμος υποτέλειας, όπως τον λένε. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι η χώρα έχει κάνει την επιλογή της. Θέλει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσει. Δεν μπορεί η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια να λειτουργήσει με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι λειτουργούν οι περισσότεροι. Και πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις από αυτές που προτείνονται από την Τρόικα έχουν πραγματοποιηθεί στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης. Κατά συνέπεια και εμείς θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από το μνημόνιο και να χαράξουμε, όπως σας είπα και πριν, τη δική μας αναπτυξιακή πορεία. Μιλήστε για οτιδήποτε άλλο, ξέρετε, μπορεί να είναι ευχάριστο στα πια, αλλά δεν είναι χρήσιμο και ούτε σχετικό. Δηλαδή, διαπιστώσεις οι οποίες δεν μπορούν ή δεν έχουν πρόταση υλοποίησης, καλό είναι να διαπιστώνουμε όλοι κάτι, ας πούμε. Καθένα μπορεί να διαπιστώνει και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να μας δώσει και την πρόταση υλοποίησης αυτών που διαπιστώνει. Δηλαδή, δεν διαπιστώνουμε απλά. Θα πρέπει ταυτόχρονα, όσο κάνουμε πολιτική, να προτείνουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Και εδώ ακριβώς δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Αυτό είναι το πρόβλημα από το χώρο της αντιπολίτευσης. Ότι απλώς έχουμε διαπιστώσει χωρίς προτάσεις. Κύριε Γενικέ, μιλήσατε για ευρωπαϊκή οικογένεια. Μήπως η απόφαση του κυρίου Γιούνκερ που είδαμε να εξαιρέσει τη χώρα μας από τα 300 δις ευρώ, αφού είμαστε κατά αυτόν ειδική περίπτωση, ήταν η χαριστική βολή για την ανάπτυξη? Αντίθετα, η χώρα μας θα έπρεπε να είναι στην κορυφή του προγράμματος. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια ακούγονται πολλές φορές πολλές φωνές, διαφορετικές φωνές. Από εκεί και πέρα, αυτό που εγώ θέλω να τονίσω και να αντιληφθούν οι ακροατές είναι ότι η συνισταμένη όλων αυτών θα είναι μια κοινή πορεία. Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει μόνος του και δεν μπορεί κανείς να προχωρεί κατ' εξαίρεση των άλλων. Πρέπει να ξέρετε ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά
ευρωπαϊκά κράτη, έχουν δανείσει την Ελλάδα μέσα από τους προϋπολογισμούς τους. Από εκεί και πέρα, είναι και αυτοί που είναι λόγος στους λαούς τους. Δεν μπορεί λοιπόν, χωρίς να τηρούνται οι συμφωνίες και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να δίνουν χρήματα όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα οι χώρες της Ευρώπης στη χώρα μας. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή προσπαθεί, όπως είπα και στην αρχή, να υλοποιήσει αυτό που λέμε το νοικοκύρεμά της. Πρέπει επιτέλους να φύγουμε από τα ελλείμματα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τους προϋπολογισμούς μας να μην είναι ελληματικοί και ταυτόχρονα θα πρέπει να στραφούμε στην ανάπτυξη. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, είναι απαραίτητη προϋπόθεση σταθερότητα και η έξοδος από το μνημόνιο. Εγώ θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται την προσπάθεια που κάνουμε. Από την άλλη μεριά και εμείς πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε στην έξοδο. Έχουμε φτάσει στην υλοποίηση του 90% των το απαιτούμενων. Από εκεί και πέρα θα είναι κρίμα η χώρα να γλιστρήσει. Μένοντας τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, πολλοί ακροατές μας ρωτούν ότι την ώρα που η Ελλάδα δημιουργεί συμμαχίες στην ενέργεια με Ισραήλ, Κύπρο και Αίγυπτο, η Τουρκία εντείνει τις δικές της με Αζερβαϊτζάν, Ιράν, Ιράκ και Αλγερία. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ακόμα η ελληνική κυβέρνηση για να προστατεύσει την ΑΟΣ της Κύπρου αλλά και της χώρας μας? Κοιτάξτε, το θέμα της ΑΟΣ της Κύπρου αλλά και οι τουρκικές προκλήσεις είναι ένα μείζον θέμα που το παρακολουθεί προσεκτικά η ελληνική κυβέρνηση. Η προκλητικά της Τουρκίας δεν είναι σημερινή. Έχει, αν θέλετε, μια διαχρονική παρουσία η Τουρκία στις προκλήσεις. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στα διεθνή φόρα ή, αν θέλετε, στην ευρωπαϊκή κοινότητα, όλες αυτές οι ενέργειες οπωσδήποτε την καταδικάζουν και την υποβαθμίζουν. Είναι βέβαιο ότι αν η Τουρκία θελήσει να προχωρήσει μέσα στον δυτικό κόσμο όπως και διατείνεται, θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες και θα πρέπει οπωσδήποτε να μην προσβάλλει μια κυρίαρχη δημοκρατία όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Το είπε άλλωστε χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών στην επίσκεψή του και πιστεύω ότι ολοένα και περισσότερο οι φωνές της Ευρώπης δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Τουρκία. Από εκεί και ύστερα, εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν λειτουργεί μόνος στον κόσμο και θέλω να θεωρώ ότι και η Τουρκία θα αντιληφθεί πως πρέπει να περπατήσει. Ακριβώς, και μένοντας τα της ευρωπαϊκής οικογένειας που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε ουσιαστικά την πρόταση της παρελθόντος ελληνικής προεδρίας για τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Πώς κρίνεται όλα αυτά όταν η χώρα μας έχει την πλουσιότερη βιοπικιλότητα της Ευρώπης και δεν πρέπει να γίνεται πέρασμα δούριων ύπων της αγροτικής βιοτεχνολογίας? Δεν άκουσα το ερώτημά σας. Το ερώτημά μου είναι πώς κρίνεται το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε ουσιαστικά την πρόταση της ελληνικής προεδρίας για τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Πώς κρίνεται αυτή τη θέση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι διαδικασίες οι οποίες, αν θέλετε, σε κάθε προεδρία μπαίνουν και συζητούνται. Από εκεί και ύστερα, πάνω στο θέμα αυτό δεν έχω ιδιαίτερη ενημέρωση. Κύριε Λιάσκο, τώρα τομεάρχης, υφυπουργός, γενικός γραμματέας πάντου τουρισμού, γνωρίζει τόσο ελάχιστη το θέμα τουρισμού στη χώρα μας. Πώς μπορούμε να έχουμε σταθερά ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος? Πρώτα απ' όλα, αυτό που κάναμε εμείς τα δύο τελευταία χρόνια και πραγματικά εκτείναξε τον εισερχόμενο τουρισμό μας, ήταν αφενός μεν να διασφαλίσουμε τις συνθήκες σταθερότητας της χώρας, να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι φιλόξενη και βαθύ χώρα και ταυτόχρονα να μπορέσουμε με μια σειρά επισκέψεων στο εξωτερικό να προωθήσουμε αυτή την εικόνα της Ελλάδας. Παράλληλα, από την άλλη μεριά, με δύο νόμους που κάναμε, διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα, εισάγουμε νέα προϊόντα και ταυτόχρονα έχουμε καταργήσει όλες τις αρρυθμίες για τις αδειοδοτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτή η εικόνα της Ελλάδας πέρασε και φέτος προβλέπουμε μετά τα 21 εκατομμύρια τουρίστες που περίπου ήρθαν στην Ελλάδα το 2014 εντυπωσιακά, ότι θα έχουμε τουλάχιστον 15% αύξηση το 2015. Τι πρέπει να κάνει από εκεί και πέρα η αγορά και τι πρέπει να κάνει κάθε περιοχή? Θα πρέπει να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχή της πατρίδας μας και ταυτόχρονα να
3-5. Δηλαδή, αν συνδέσουμε τον τουρισμό μας με την πρωτογενή παραγωγή των προϊόντων μας και επιτέλους οι τουρίστες μπορούν να καταναλώνουν τα ελληνικά προϊόντα, θα δώσουμε μια τεράστια ανάσα και στην ελληνική επαρχία, η οποία σήμερα μαστίζεται από μια μεγάλη έκταση και διαρτρωτική μορφή ανεργία. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι ο τουρισμός όπως πορεύεται μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020 να καλύψει το σύνολο του προϋπολογισμού του κράτους μας. Πολύ αισιόδοξα λοιπόν τα μηνύματα από τον τουρισμό. Κύριε Γενικέ, μια άλλη ερώτηση είναι ότι διαβάζουμε εντυπωσιακά κέρδη για την Aegean Airlines, ότι οι Σαουδάραβες εισέρχονται στον όμιλο Κώστα Ναβαρίνο. Πώς θα κρίνετε αυτά και αν είναι η επιβράβευση καταξιωμένων εταιριών η αντανάκλαση της ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας? Ακούστε, ανάπτυξη γενικότερα χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει. Η λογική που έλεγε ότι το κράτος θα κάνει τον επιχειρηματία και θα μας πληρώνει όλους έχει περάσει προπολού. Άρα λοιπόν, μεγάλες επενδύσεις όπως το Κώστα Ναβαρίνο ή σύνθετες τουριστικές επενδύσεις είναι το ζητούμενο στη χώρα μας. Γιατί αφενός μεν φέρνουν κόσμο, αλλά αφετέρου αναβαθμίζουν ολόκληρη την περιοχή όπου γίνονται. Δηλαδή το Κώστα Ναβαρίνο έκανε ουσιαστικά τουριστικό προορισμό τη Μεσσηνία. Αυτό την έκανε. Και βλέπετε πως τελικά εισπράττει τα ωφέλη και η υπόλοιπη κοινωνία και οι υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν επιδιώκουμε, γι' αυτό σας είπα, με το νόμο που κάναμε για τα σύνθετα προϊόντα τα τουριστικά, δηλαδή τις σύνθετες τουριστικές επενδύσεις, τις επενδύσεις οι οποίες είναι μεγάλες και περιλαμβάνουν γήπεδα γκολφ, διαμαντικό, άλλες δραστηριότητες, προκειμένου ακριβώς να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν και να φέρουμε τουρίστες υψηλότερου εισοδηματικού επίπεδου. Αυτό λοιπόν το ζητούμενο. Κύριε Ηλιάσκο, διαβάσαμε ότι επιτέλους ξένοι φοιτητές θα σπουδάζουν με δίδακτρα στις τουριστικές σχολές Ρόδου και Κρήτης. Είναι δύο σχολές που δημιουργούμε με το Υπουργείο Παιδείας. Ακριβώς, και πέραν του οικονομικού κέρδους, τι πολλαπλασιαστικό όφελος νομίζετε ότι θα έχει αυτή η απόφαση? Να σας πω ότι η χώρα μας, που είναι μια κατεξοχήν τουριστική χώρα, δεν έχει αναπτύξει την τουριστική εκπαίδευση όπως της πρέπει. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα κράτους. Να σας πω ότι οι τουριστικές μας σχολές, όπου υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, αντιμετωπίζονταν ως σχολές πάρεργες, δηλαδή ως οι τελευταίες σχολές. Δεν είχαν δηλαδή αυτό που λέμε επιλογή. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει. Πάρα πολλοί βλέπουν ότι τα τουριστικά επαγγέλματα είναι επαγγέλματα που μπορούν να δώσουν δουλειά άμεση στον καθένα. Έτσι λοιπόν έχουμε και πτυχιούχους πανεπιστημίων οι οποίοι επιστρέφουν στα ΙΕΚ των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων του Υπουργείου, που βγαίνουν μάγειροι, ξέρω, υπάλληλοι, ρεσεψιονίστες κτλ. Για να μπορέσουν να έχουν μια δουλειά. Και μια δουλειά η οποία, αν θέλετε, είναι εξασφαλισμένη ή διασφαλίζει μια επαγγελματική προοπτική. Αυτό θα το υλοποιήσουμε και προς την κατεύθυνση της εξαγωγής των τουριστικών σπουδών. Και είναι πραγματικά μεγάλη και σπουδαία απόφαση να δημιουργήσουμε για φοιτητές τρίτων χωρών, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολές με δίδακτρα. Κύριε Λιάσκο, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή σας παρουσία στους 100,4 και στο Ράδιο Πατρίδα εδώ στην Κομωτινή και για αυτή την πραγματικά τόσο ενδιαφέρουσα μας συνομιλία. Ήταν πραγματικά τιμή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα προσωπικά για το εύστοχο των ερωτήσεων σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.